Από το βήμα του τρίτου συνεδρίου της ΔΙΜΑΡ, της εργασίας του οποίου άνοιξε με την ομιλία του, ο Φώτης Κουβέλης κατέστησε σαφές ότι η ΔΙΜΑΡ δεν θα συνενέσει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2015, όσο ακολουθείται η σημερινή πολιτική. Η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί να κυριαρχηθεί από κομματικά παιχνίδια. Τίποτε δεν κατησχύει των θεσμών και η εκλογή πρέπει να γίνει στον συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Ο επικαθορισμός των πολιτικών εξελίξεων από το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ήδη επιχειρείται, θα επιφέρει μια προεκλογική διελκυστίνδα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά τα ζητήματα έως τον Ιανουάριο του 2015. Διευκρινίζω όμως, η Δημοκρατική Αριστερά δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε διαδικασία συναλλαγής με την κυβέρνηση για την απόσπαση κομματικού ωφέλους. Δεν θα συμβάλλουμε στην παράταση αδιέξοδων πολιτικών όπως αυτές που ακολουθούνται. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση στη διαδικασία της προεδρικής εκλογής να περιμένει να υπάρξουν συνενέσεις και συμπτώσεις όπως αυτές που απαιτεί το Σύνταγμα, τη στιγμή που οι πολιτικές συνεχίζουν να διευρύνουν τα κοινωνικά ρήγματα. Οι εκλογές δεν αποτελούν γεγονός που προκαλεί αστάθεια. Δεν είναι η πιθανότητα των εκλογών που προκαλεί τριγμούς και αποσταθεροποίηση. Είναι το εγκυνόμενο, φίλοι και φίλες, και διωγγούμενο ρεύμα δυσαρέσκειας και δυσφορίας των πολιτών που αποσταθεροποιεί την κυβέρνηση και φέρνει την πιθανότητα εκλογών πλησιέστερα. Αντιθέτως, ανέφερε ότι θα επιδιώξει την αποδρομή της σημερινής κυβέρνησης με την διεξαγωγή εκλογών και το σχηματισμό κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας και αντέκρουσε την επιχειρηματολογία ότι διακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Παπαμιμίκος, μιλώντας στο συνέδριο της ΔΙΜΑΡ, ανέφερε ότι είναι θεσμικός εκβιασμός οι διακηρύξεις για καταψήφιση κάθε υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε θεσμικά αθέμητη την πρόκληση εκλογών από την μειοψηφία της Βουλής με πρόσχημα την εκλογή Προέδρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική ανομαλία. Στις δύσκολες αυτές τις ώρες της πιο κρίσιμης διαπραγμάτευσης και λίγο πριν την τελική διαπραγμάτευση για το χρέος, δεν νοούνται παιχνίδια κομματικών σκοπιμοτήτων. Και γι' αυτό λοιπόν η κυβέρνηση ζητά ψήφο εμπιστοσύνη. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Πολιτικά και εθνικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή συγκυρία ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαιρετίζοντας το τρίτο συνέδριο της ΔΙΜΑΡ, για να σημειώσει ότι το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους και η δυνατότητα αποκλιμάκωσης των φορολογικών συντελεστών που θα ανακουφίσουν τους ασθενέστερους βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας.